Ξεκινώντας με εσάς, κυρία Αποστολάκη, θέλω να βλέπουμε σήμερα με την παρουσίαση που είχαμε των φορολογικών μέτρων ότι υπάρχει μια αλλαγή επιταχύρω. Υπάρχει μια υπαναχώρηση. Η κοινοβουλευτική ομάδα όμως έδωσε την ψήφο εμπιστοσύνης με βάση τα όσα είχε παρουσιάσει ως μέτρα τα οποία πρόκειται να ληφθούν ο κ. Παπακοσταντίνου και όχι αυτά τα οποία σήμερα είπε ο κ. Βενιζέλος. Όταν ψηφίζατε δηλαδή, δεν ξέρετε ότι θα υπάρξει φορολογία στο 8.000 μεταξύ 8 και 12.000 ευρώ, δηλαδή θα πέσει το φορολόγιο στις 8.000, και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό κατά τη γνώμη σας δημιουργεί κάποιο θέμα και πώς θα υποδεχθεί κατόπιν όλων αυτών η κοινοβουλευτική ομάδα το μεσοπρόθεσμο. Πιστεύετε ότι κινδυνεύει να μην ψηφιστεί ή όχι? Θέλω να σας πω ότι οι αλλαγές οι οποίες είχαν συμβεί ήταν δεδομένο ότι δεν είχαν συζητηθεί και συμφωνηθεί με την Τρόικα. Και ότι η συζήτηση διεξοδική που είχαμε αυτό σήμερα... το είπε ο κύριος Βενιζέλος, κυρία Αποστολάκη, αλλά οι βουλευτές είχαν την εικόνα ότι αυτή είναι η οριστική ρύθμιση, ότι το έχει αποδεχθεί η Τρόικα. Εγώ σας μιλώ για τα δεδομένα, για τα γεγονότα, και θέλω να σας μιλήσω και για τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΤΕ και για την στάση των βουλευτών, όπου στην πολύωρη συνεδρίαση, και επειδή δόθηκαν πολλές απαντήσεις στις αγωνίες όλων μας, είναι σαφές ότι οι αποφάσεις αυτές τις οποίες ελήφθησαν και οι οποίες θα συζητηθούν αύριο στη δεύτερη ανάγνωση στην Επιτροπή, είναι αποφάσεις, κυρία Τρέμη, οι οποίες έγιναν προσανατολισμένες σε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα για τον οποίο όλοι είμαστε ενήμεροι. Και αυτός ο ορίζοντας είναι τα μέσα Ιουλίου και η εξάντληση των ταμιακών διαθεσίμων. Εγώ σας λέω, κύριε Αποστολάκη, ότι ψηφίστηκαν και ότι θα βρείτε για τη δόση και όλα αυτά. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να περάσουν αυτά τα μέτρα στην κοινωνία? Κύριε Πρεδεντέρη, θέλω να ξεκινήσω... Ή αν περάσουν, θα περάσουν με τέτοιο κοινωνικό και κοινωνικό κόστος που εγώ δεν ξέρω τι θα συμβεί το φθινόπωρο. Κύριε Πρεδεντέρη, να σας αντιστρέψω το ερώτημα, παρότι ναι, εσείς ερωτάτε και εγώ απαντώ. Πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που δεν έχει επίγνωση του τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και του πόσο βαριά είναι αυτά τα μέτρα? Πιστεύετε ότι υπάρχει, σας απαντώ εγώ λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένας. Σας λέω δε ότι για μας αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας στόχος και μία δέσμευση. Έχουν γίνει αυτούς τους 20 μήνες αυτά που έχουν γίνει για να αντιμετωπιστεί το ελληνικό ζήτημα. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει εδώ. Εδώ είσαστε 21 μήνες κυβέρνηση πια. Και ανά 5 μήνες έρχεστε και μας λέτε: για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή η χώρα έχει χρεοκοπήσει και σωθεί 7-8 φορές στη διάρκεια της θητείας σας. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσετε: τη σώσατε τη χώρα, δεν τη σώσατε? Τη σώζετε, δεν τη σώζετε? Χρεοκοπεί ή δεν χρεοκοπεί? Τι κάνετε? Πέστε μας. Αλλά και πότε τελειώνει η σωτηρία της χώρας? Όποιος είπε ότι η χώρα σώθηκε, δεν είπε την αλήθεια. Πότε θα τελειώσει αυτή η σωτηρία της χώρας δι' αυτής της μεθόδου? Κύριε Πρεδεντέρη, θα συμφωνήσουμε ότι είναι πρωτόγνωρη κρίση, ότι ξαναμιλάμε για ελληνικό ζήτημα? Έχει γίνει πρωτόγνωρη. Για να είμαι ειλικρινής, έχει γίνει πρωτόγνωρη. Νομίζω ότι ήταν εξ υπαρχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι σίγουρα πάντως. Ξαναμιλάμε για ελληνικό ζήτημα με τους όρους που μιλούσαμε στον προηγούμενο αιώνα για τη χώρα. Ίσως και στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Το ζήτημά μας είναι πόσες φορές αναμένεται να σωθεί ακόμα δι' αυτού του τρόπου η χώρα. Σας απαντώ λοιπόν και σας λέω το εξής. Σε μία τόσο πρωτόγνωρη κρίση, το ότι η κυβέρνηση θα τα πήγαινε όλα ρολόι και δεν θα είχε την παραμικρή απόκληση από τους στόχους της θα ήταν ένα όνειρο θερινής δικτώσης. Μα για το ρολόι συζητάμε τώρα. Που δυστυχώς. Μακάρι να τα πήγαινε και 10 λεπτά πίσω ή μπρος, εκείνη το πρόβλημα. Που δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε. Εδώ είναι ρολογιακή βόμβα. Ακούστε να σας πω. Έγιναν λοιπόν κάποια θετικά βήματα και υπήρξαν και συγκεκριμένες αστοχίες. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος? Πρώτον, να μην σκάσει η βόμβα στα μέσα Ιουλίου και δεν μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ θεμητό, το κατανοώ. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι ένας εθνικός στόχος. Αν λέτε, έχω μια πορεία, όταν λέτε αστοχίες, τι εννοείτε? Εννοώ, κυρία Τρέμη, ότι σε πολλά ζητήματα έπρεπε να έχουμε έναν καλύτερο συντονισμό και ενδεχομένως καλύτερες ταχύτητες. Για παράδειγμα, στις ιδιωτικοποιήσεις, στις αποκρατικοποιήσεις, θα μπορούσαμε. Εδώ σε η χώρα ζει ένα φορολογικό κυκλώνα. Μόνο φόρους παίρνετε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας εξηγώ λοιπόν. Πάει από το κακό στο χειρότερο το πρόγραμμα και για να το διορθώσετε, εφευρίσκεται και ένα καινούργιο φόρο. Σας εξηγώ λοιπόν ότι στον τομέα των δαπανών. Τι πιο γρήγορα, στον πιο τομέα γρήγορα των αποκρατικοποιήσεων. Δηλαδή, και στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, που τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα, κυρία Τρέμη. Θα μπορούσαν τα πράγματα να έχουν γίνει όποιος πιο σύντομα. Θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Εγώ βλέπω ότι στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων δεν έχει γίνει τίποτα, όπως δεν έχει γίνει τίποτα και στον τομέα της συγχώνευσης διαφόρων οργανισμών. Ούτε στον τομέα της φοροδιαφυγής. Τίποτα δεν έχει γίνει. Ούτε στον τομέα της. Και για να επαναφέρω το ερώτημα που έθεσε πριν η κυρία Μπακογιάννη, για να συνδέουμε και τις συζητήσεις. Δεν με αφήνετε. Αληθεύει ότι κόβεται 200 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΚΑΣ και δεν κόβεται ευρώ
από τα 700 εκατομμύρια ευρώ που είναι η επιχορήγηση του Ταμείου της ΔΕΗ. Αυτό τώρα πώς σας φαίνεται? Κύριε Πρεδεντέρη, επανέρχομαι στην απάντησή μου. Σας εξηγώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ανυπέρβλητος βράχος τον οποίο πρέπει να αποφύγουμε και είναι η πληρωμή των μισθών και συντάξεων για τους επόμενους μήνες. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι ένας ανυπέρβλητος στόχος. Τι σχέση έχει με αυτό, τι σχέση έχει με τη ΔΕΗ αυτό? Αν δεν δοθεί η επιχορήγηση στη ΔΕΗ θα πέσουμε στο βράχο? Έχει να κάνει με το μεσοπρόθεσμο και με τον εκτελεστικό νόμο. Αυτή τη στιγμή, μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και του εκτελεστικού νόμου, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Και αυτές είναι πώς θα ξαναδούμε το φορολογικό νομοσχέδιο σε μια βάση κοινωνικής δικαιοσύνης που σε πολλά σημεία του πρέπει να το διορθώσουμε. Και πώς, κυρία Τρέμη, ακούστε, εμείς εδώ και 20 μήνες έχουμε πάρει κάποια ακραία δύσκολα και αντιλαϊκά και αντιδημοφιλή μέτρα, τα οποία τείνουν στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας να καταγραφούν ως μόνιμα. Μάλιστα. Δηλαδή, ακούω από πολλούς συμπολίτες μας, το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, το 13ο και 14ο μισθό δηλαδή, να τον ξεχάσουμε. Αυτό πρέπει να το διαγράψουμε από τη συλλογική συνείδηση των συμπολιτών μας. Πρέπει δηλαδή να τους πείσουμε με τις πολιτικές μας και όχι με τα λόγια μας, ότι δεν πρέπει να το διαγράψουμε και ότι πρέπει να το ξαναφέρουμε.